Ολοκληρώνονται οι εγκαταστάσει του ΙΤΕ στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την πλήρη λειτουργία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Ήδη το Ινστιτούτο έχει ξεκινήσει συνεργασίες με πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνες και αυτό το διάστημα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού στο νέο Ινστιτούτο του ΙΤΕ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις θέσεις ερευνητών, αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε και προσελκύουμε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Αυτά, αυτούς τους αριθμούς θα τους έχουμε σύντομα. Ο διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκή Έρευνα, Νίκο Πασαδάκη, ζητά από το Υπουργείο Ανάπτυξη και την Περιφέρεια Κρήτη να επισπεύσουν τι χρηματοδοτήσει προ το Ινστιτούτο, για τι οποίε είχαν δεσμευτεί την περίοδο τη ίδρυσή του, καθώ η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κρήτη, όπω φάνηκε και από την υπογραφή του EastMed, όπω φαίνεται από τι τελευταίε εξελίξει σε σχέση με τη ε, έχει αποκτήσει ένα κρίσιμο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο γενικότερα η κυβέρνηση, αλλά και η περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να ε, αξιολογήσουν την ύπαρξη του Ινστιτούτου Πετρελαίου, Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά σαν ένα σημαντικό επιχείρημα παρουσίας της χώρας μας σε αυτό το Μεγάλο, να το πω έτσι, παιχνίδι τη Ανατολική Μεσογείου. Ο κύριο Πασαδάκη σημειώνει ότι το Ινστιτούτο είναι στα πρώτα του βήματα και οι περιορισμένοι προπολογισμοί στα ερευνητικά ιδρύματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στι ανάγκε. Ποιο προπολογισμό μιλάμε, αυτού που έχετε ζητήσει για αυτή από το Ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ποσά που φτάνουν από 500 έως 1 εκατομμύριο από διάφορου φορεί. Έχουμε ήδη. Λειτουργούμε ήδη με κονδύλια τα οποία μας έχει παραχωρη, δώσει το ΙΤΕ, η κεντρική διοίκηση του ΙΤΕ και επίσης με χρήματα τα οποία έχουμε από χορηγίες επιχειρήσεων και κύρια των ελληνικών πετρελαίων. Με αυτά τα χρήματα λειτουργούμε τώρα. Το Ινστιτούτο της πετρελαϊκής έρευνας εκπονεί ήδη έρευνες που αναφέρονται σε γεωχημικές μελέτες στην περιοχή του Ιωνίου και σε περιβαλλοντικά θέματα. Ο κύριος Πασαδάκης σημειώνει τέλο ότι ο ρόλος της Κρήτη πρέπει να αναδεικνύεται συνεχώς σε ό,τι αφορά στους υδρογονάνθρακε στην Ανατολική Μεσόγειο.